Στόχος μας το αεροπλανοφόρο Ανατολού. Οι Γάλλοι εκπαίδευσαν τους Έλληνες πιλότους στην καταστροφή αεροπλανοφόρων. Η παρουσία του γαλλικού πυρηνοκίνητου αεροπλανοφόρου Charles de Gaulle στο Ιόνιο Πέλαγος με την ταυτόχρονη παρουσία της ελληνικής φρεγάτας Κουντουριώτης έφερε ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη για την εκτέλεση ειδικών συνεκπαιδεύσεων που δεν είναι γνωστές στο ελληνικό κοινό. Αεροσκάφη τύπου Ραφάλ F-16, Mirage 2000 αλλά και Phantom υλοποιούν κοινές ασκήσεις με τους Γάλλους πιλότους. Σύμφωνα με τον βηματοδότη και το βήμα, οι Έλληνες πιλότοι εκπαιδεύονται στην εξουδετερώση ενός μεγάλου στόχου όπως ένα αεροπλανοφόρο. Το τουρκικό μίνι αεροπλανοφόρο Ανατολού είναι ένας μεγάλος στόχος στο Αιγαίο. Είναι πλέον γνωστό ότι το τεράστιο τουρκικό ναυπηγικό πρόγραμμα έχει στόχο να επιβάλλει δια των όπλων την αποκαλούμενη γαλάζια πατρίδα. Παλαιότερες πληροφορίες ανέφεραν ότι οι Τούρκοι ρεπουμπλικανοί βουλευτές έχουν ζητήσει από την τουρκική κυβέρνηση να κηρύξει θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο και να ξεκινήσει σεισμικές έρευνες. Κορονίδα όλων αυτών των σχεδίων είναι η ομάδα μάχης του TCG Ανατολού με το οποίο οι Τούρκοι θα μας απειλούν στο Αιγαίο. Το ελληνικό επιτελείο έδωσε μεγάλη σημασία πρόσφατα και στην παρουσία του Χουάν Κάρλος, συνοδευόμενο από τις ισπανικές φρεγάτες Γκαλίσια, Μπλας Ντελέζο και Ρέινα Σόφια, λόγω των ομοιοντήτων του με το μεγαλύτερο εγχώριο πολεμικό πλοίο της Τουρκίας, το TCG Ανατολού. Δηλώνοντας ότι το TCG Ανατολού κατασκευάστηκε στην βάση του ισπανικού πολεμικού πλοίου Χουάν Κάρλος, το ελληνικό επιτελείο δήλωσε στην εφημερίδα Τα Νέα. Χάρη σε αυτή την κοινή εκπαιδευτική άσκηση, θα έχουμε την ευκαιρία να μάθουμε τις συνήθειες και τις λεπτομέρειες του TCG Ανατολού. Σχεδιάζεται ένα εθνικό αεροπλανοφόρο μεγαλύτερο από το TCG Ανατολού, το οποίο θα αφήσει το στίγμα του στην γαλάζια πατρίδα, ανέφεραν πρόσφατα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τοπικά και εθνικά επανδρωμένα και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα σχεδιάζεται να αναπτυχθούν στο πλοίο, το οποίο βρίσκεται στο στάδιο του σχεδιασμού. Η Διεύθυνση Γραφείου Σχεδιασμού Διοίκησης Ναυτικών Δυνάμεων, σύμφωνα με την οδηγία του Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σχεδιάζει ένα εθνικό αεροπλανοφόρο μεγαλύτερο από το TCG Ανατολού. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.